Νινιάδης. Πολύ ωραία παλιά για τον Ρόμπερτς μόνος του, σουτάρει out. Πάρα πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό να προηγηθεί. Γι' αυτό και η απόγνωση εδώ των φίλων του. Στο ένα το λεπτό ο Ρόμπερτς είχε χρυσή ευκαιρία να κάνει το 0-1. Νινιάδης. Για τον Κόντι που αλλάζει με τον Τζόρτζεβιτς. Ζελίας που αναπτύσσεται, μπαίνει στην περιοχή. Ωραίο το διαγώνιο που επιχειρεί, μπλοκάρει ο Μπεκιάη. Καλή ενέργεια από τον Βραζιλιάνο. Σε ένα γήπεδο που δεν είναι κατάμεστο, αλλά είναι χαρακτηριστικό ότι είναι γύρω-γύρω γεμάτα και όλα τα μπαλκόνια. Σέντρα, μεγάλη ευκαιρία που χάνεται σε πρώτη φάση από τον Αλεξανδρία. Επιμένει Τζόρτζεβιτς, το σούτ σε κενή εστία out. Την είχε σίγουρα την ευθεία ο Λιβεριανός. Για να δούμε τον Αλεξανδρή, προβολή, γκολ. Ολυμπιακός κάνει το 1-0. Με τον Αλέκο Αλεξανδρή να πετυχαίνει το 5ο του προσωπικό τέρμα και 165ο στη μεγάλη κατηγορία. Αυτός ο μεγάλος, ο χαρισματικός 33χρονος σκόρερ, 10ος όλων των εποχών στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο, στο 31 τραβάει 31 για τον Ολυμπιακό και ανοίγει το σκορ. Ο Μπεκιάη περίλυπος. Ο Αλεξανδρής σε μια από τις κλασικές του φάσεις, αυτές που ξέρει τόσο καλά να κρύβεται από την αντίπαλη άμυνα, να μην εκτίθεται σε θέση offside και να χτυπάει την κατάλληλη στιγμή. Δείτε εδώ πως περιμένει, κρατώντας την ισορροπία, πετάγεται την κατάλληλη στιγμή μπροστά από τον Αδάμο, τον ευνηδιάζει με τη δεξιά προβολή στη γωνία του Άρη Αμπεκιάη, 0-1. Γκολ που θα ξαναδείτε εδώ από διαφορετική κάμερα. Πολύ ωραίο γκολ, πολύ ωραία κίνηση του Αλέκο Αλεξανδρή. Και έκανε για αυτόν βέβαια εύκολη υπόθεση το γκολ. Τζόρτζεβιτς. Παραλίγο αυτό το γκολ. Ο Κότσιο Σάτσα έβαλε το πόδι, μπάλα κόρνερ. Ζελίας. Πάλι ο Πατσατζόγλου. Σουτ αμέσως, ο Μπεκιάη διώχνει με τα χέρια. Κιάσος. Γκόμες πέφτει, πάτησε την μπάλα βέβαια. Ωραία παλιά για τον Κιάσο που πλαγιοκοπεί επικίνδυνα. Πολύ ωραία επιτόπια τρίπλα. Θέλει στήριγμα. Γκόμες το σουτ, γκολ. Ανατολάκης. Ο Αδάμος τρώνει στον Αλεξανδρή που δεν υπολογίζει καλά αρχικά και τελικά στέλνει την μπάλα out. Τζόρτζεβιτς με τον Ζελίας. Ωραία, πολύ ωραία κίνηση απέναντι στον Νιόπλια Ζελίας που μάλιστα θέλα του πρέπει να τον έχει τραυματίσει κιόλας. Πάλι ο Αλεξανδρής που κινείται για να ελευθερωθεί. Πέφτει πάνω του πρώτος ο Μπεκιάη. Μπήκε και ο Κότσιος, αλληλοσυγχαίρονται τους βλέπετε. Πολύ ωραία στιγμή. Έδωσε το χέρι στον Μπεκιάη ο Αλεξανδρής. Καθαρή, όμορφη φάση, κόρνερ για τους Ερυθρόλευκους. Δεν ήταν καλή η προβολή, ο Νινιάδης που κλέβει, που γεμίζει για τον Αλεξανδρή, ο επόπτης συνεχίζει τη φάση. Κοντράρεται ο Αλεξανδρής από τον Κότσιο, για να δούμε εδώ. Αφήστε να δούμε που πάει η μπάλα, αν είναι εύκολο. Βέβαια δεν είναι, είναι ο Ρόμπερτς νομίζω εκεί, η μπάλα περνάει στον Αλεξανδρή που δεν είναι offside, βέβαια. Αφήνουμε καμιά φορά το βίντεο για να μην κάνουμε λάθη. Και να δοκάρει, απίστευτη ευκαιρία από τον Αλεξανδρή. Σε τελείως καινή εστία, νάτος. Εδώ δείτε πάλι τι χάνεται πριν. Περνάει η μπάλα από τον Κότσιο, έχει βγει ο Αλεξανδρής μόνος του. Στο οριζόντιο δοκάρει. Γιανακόπουλος δεν συνδυάζεται με τον Αλεξανδρή, ανεβαίνει ο Πατσατζόγλου πάνω. Κάνει, αλωνίζει όλη τη δεξιά πλευρά όπως αναπτύσσει ο Ολυμπιάκος. Ζιωβάνι με τον Νιάδη. Την κίνηση του Πατσατζόγλου περιμένει, του βγάζει την παλιά, αυτός γυρίζει, Λουκούμι στα ύψη από τον Ζιωβάνι. Του φαίνεται να κολλάει στη λάσπη. Αυτό δείχνει, δεν έχει ζεσταθεί και καλά ο Βραζιλιάνος, το 70, μεγάλη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό να κάνει το 1-2. Και έχει στήριγμά του τον Αϊθαλή Νίκο Νόμπλια. Τον ακούραστο πραγματικά. Λάθος του Κιάσου εδώ που δίνει στον Τζόρτζεβιτς και ευκαιρία του Ολυμπιακού για την αντεπίθεση. Αν και έχει βέβαια αμυντικούς πίσω, όφι. Λύσε τον Τζόρτζεβιτς. Ζιωβάνι, το σουτ. Καλή ενέργεια του Βραζιλιάνου. Δυνατό αλλά άστοχο το σουτ out. Εδώ Ζιωβάνι. Νινιάδης με τον Τζόρτζεβιτς. Στον κενό χώρο πάλι ο Νινιάδης. Έχει το Μουνιός μπροστά του. Αλλάζει κατεύθυνση, περνάει από δύο, καταπληκτική ενέργεια, νέα προσποίηση, εκπληκτική φάση από τον Νινιάδη που την σταματάει ο Κότσιος με το σώμα. Τρομερός όλο του Ανδρέα Νινιάδη στο 82.